Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα βίντεο και σήμερα έχουμε προπόνηση δύναμης για τα πόδια. Θα σας δείξω ακριβώς τι έκανα στη σημερινή προπόνηση. Κανονικά κάνω δύο προπονήσεις πόδια την εβδομάδα, οπότε αυτό που θα δείτε έχει και κάτι συμπληρωματικό. Προφανώς αυτή από μόνη της είναι πάρα πολύ καλή προπόνηση, όμως θα δείτε ότι δουλεύουμε deadlift. Στα πόδια έχουμε και τα καθίσματα, τα οποία τα κάνω εγώ την δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Αν έχεις μόνο ένα leg day την εβδομάδα και προσπαθείς να δυναμώσεις, θα το πετύχεις, όμως δεν είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος. Γι' αυτό δύο leg day την εβδομάδα, deadlifts, καθίσματα και κάποιες συμπληρωματικές ασκήσεις όπως αυτές που θα σας δείξω σήμερα. Πάμε στην προπόνηση. Let's fucking go! Λοιπόν, παίχτες μου, καλώς ορίστε στη σημερινή προπόνηση. Θα σας δείξω τέσσερις προπονήσεις μου από αυτό το split. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο ή στο παραπροηγούμενο βίντεο, ακολουθώ ένα upper-lower split 4 φορές την εβδομάδα. Λόγω των συνθήκων στην καθημερινότητά μου, αυτό πιστεύω είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για εμένα αυτόν τον καιρό. Και θα σας δείξω και τις 4 προπονήσεις μες την εβδομάδα, αυτή είναι η δεύτερη, ώστε να έχετε ακριβώς το πρόγραμμα που ακολουθώ εγώ, αν θέλετε να κάνετε κάτι ανάλογο. Αυτό το πρόγραμμα είναι για αύξηση δύναμης και μυϊκής μάζας, δηλαδή και θέλουμε να γίνουμε πιο δυνατοί, να σηκώνουμε περισσότερα κιλά στις βασικές ασκήσεις, όμως και να γίνουμε πιο bodybuilderάδες, πιο στρογγυλοί, πιο να έχουμε μυϊκή ανάπτυξη τέλος πάντων, πιο aesthetic. Τώρα, πολλοί λένε ότι εφόσον δυναμώνεις θα γίνεις και πιο aesthetic, όμως αυτό δεν είναι 100% σωστό. Μπορείτε να δείτε πολλά άτομα που είναι πάρα πολύ δυνατά, σηκώνουν ας πούμε 6 plates στο deadlift, όμως είναι μικροί, δες ας πούμε Max Tuning, ωραία, που κάνει παράδειγμα τον Guzman, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτούς τους vloggers, εγώ τους βλέπω για αρκετά χρόνια. Ο τύπος είναι τέρμα αδύνατος, είναι σχεδόν skinny, όμως μπορεί να σηκώσει πάρα πολλά κιλά σε σχέση με το βάρος του, επειδή έχει δύναμη. Δεν έχει δουλέψει όμως τόσο πολύ στη μυϊκή του ανάπτυξη. Για να τα συνδυάσεις πρέπει το πρόγραμμά σου προφανώς να έχει τις βασικές ασκήσεις σε χαμηλές επαναλήψεις, 3 με 5 επαναλήψεις, ωραία. Πρέπει να έχει higher frequency των βασικών ασκήσεων, δηλαδή δεν θα κάνεις bench press ή κάθισμα μια φορά την εβδομάδα, θα κάνεις 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, στο δικό μου πρόγραμμα κάνεις 2 και στις δύο φορές, το ένα είναι ένα διαφορετικό variation, πάλι μετράει σαν bench press, πάλι σε βοηθάει να δυναμώσεις το bench press. Και θα έχεις και αρκετό volume στις συμπληρωματικές ασκήσεις, ώστε να έχει λόγο το σώμα σου να μεγαλώσει. Χωρίς αρκετό volume, όγκος προπόνησης δηλαδή, βλέπεις εδώ 3x10, αυτό τι δουλεύω εδώ πέρα, δουλεύω το box jump, ωραία. Είναι μια συμπληρωματική άσκηση για το κάθισμα, είναι ας πούμε η δεύτερη φορά που κάνω κάθισμα μέσα στην εβδομάδα. Εδώ πέρα δουλεύεις και το skill σου να μπορείς να σηκώσεις πολύ βαριά κιλά στο πάνω μέρος της άσκησης του καθίσματος και 3x10 αρκετό volume για τους τετρακέφαλούς σου ώστε να μεγαλώσουν, εφόσον συνδυαστούν με ένα ακόμα workout, με το δεύτερο workout lower της εβδομάδας. Οπότε θέλεις frequency, όχι μόνο μια φορά τα βασικά lifts, θέλεις χαμηλές επαναλήψεις και θέλεις και high volume ή αρκετό volume τουλάχιστον για υπερτροφία. Επίσης, πολύ σημαντικό, άλλα δύο στοιχεία. Θέλεις ξεκούραση, αν δεν σου λέω να μην τα δίνεις όλα, σου λέω να τα δίνεις όλα και στην ξεκούρασή σου. Αναλόγως με την καθημερινότητά σου θα έχεις περισσότερη ή λιγότερη ξεκούραση. Οπότε προσαρμόζεις ανάλογα για την προπόνησή σου. Είτε 4 προπονήσεις, είτε 5, είτε 6, είτε 3. Όσες μπορείς να αναρρώσεις. Αν δεν μπορείς να αναρρώσεις όταν κάνεις πάνω από 4 προπονήσεις, δεν πρέπει να κάνεις πάνω από 4 προπονήσεις, εφόσον θέλεις να δεις πρόοδο. Και το τελευταίο, το πέμπτο στοιχείο, είναι το θερμιδικό πλεώνασμα. Δεν θα μεγαλώσουν οι μύες σου αν δεν βρίσκεσαι σε θερμιδικό πλεώνασμα, ειδικά αν έχεις που προπονείς σε 3-4 χρόνια. Στην αρχή, okay, όλα θα σε, ό,τι και να κάνεις, μόνο και τα βαράκια να κοιτάς, θα μεγαλώσεις. Μετά όμως θέλεις πιο πολύ, πιο καλή τακτική. Θέλεις το πλεώνασμά σου, θέλεις πολύ πιο προσεκτική, σωστή προπόνηση, θέλεις να πιέζεσαι να φτάνεις στο όριο σου την προπόνηση, θέλεις ξεκούραση, θες τα πάντα. Δεν ξεχνάμε τις γάμπες γιατί είμαστε aesthetic. Λοιπόν,
Αυτό ήταν το commentary για σήμερα. Μείνετε για το τέλος του βίντεο γιατί σας έχω κάτι special μόνο για εσάς. Και έγραψα τις ασκήσεις στην οθόνη, οπότε μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια προπόνηση. Τα λέμε στο επόμενο κλιπάκι. Bye. Λοιπόν, παίχτες μου, τέλος του βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μερικές βασικές πληροφορίες για το πώς να χτίσεις δύναμη αλλά και μυϊκή μάζα. High frequency στις βασικές ασκήσεις, όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα. Χαμηλές επαναλήψεις, αρκετά set σε αυτές τις βασικές ασκήσεις, bench press, deadlift, squat. Μερικές συμπληρωματικές ασκήσεις που θα σας δείξω και στις επόμενες προπονήσεις, μερικές περισσότερες από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα. High volume, λίγα περισσότερα set σε κάθε μυϊκή ομάδα και περισσότερες επαναλήψεις για να έχουμε τη μυϊκή ανάπτυξη πλέον, όχι μόνο τη δύναμη, ξεκούραση και φαγητό. Λοιπόν, τώρα έφτασε η στιγμή που κανονικά ήταν πριν 10 μέρες, όμως τώρα κατάφερα να το κάνω γιατί χρειαζόμουν χρόνο να κανονίσω ακριβώς τι θα σας δώσω για το giveaway για τους 20.000 συνδρομητές. Ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε να φτάσω μέχρι εδώ. Και αυτό το giveaway δεν το βάζω στον τίτλο, γιατί στο προηγούμενο βίντεο είχα 1000 σχόλια και ξέρω ότι δεν ήταν όλοι subscribers, δεν ήταν όλοι από αυτούς που με βοήθησαν να φτάσω στους 10.000, ήταν και άλλοι. Εγώ θέλω εσάς που με βοηθήσετε να φτάσω μέχρι εδώ να έχετε λίγο περισσότερο, μεγαλύτερο chance να κερδίσετε. Οπότε, στο τέλος του βίντεο, αυτό είναι το giveaway, δίνουμε δύο πράγματα, ή πακέτο ρούχων ή πακέτο συμπληρωμάτων. Έχουμε δύο νικητές, ένας θα κερδίσει τα ρούχα, ένας τα συμπληρώματα. Βέβαια, μπορεί και οι δύο να κερδίσουν ρούχα. Ό,τι μου πείτε εσείς, ό,τι μου πει ο νικητής, ή και οι δύο να κερδίσουν συμπληρώματα. Ό,τι θέλετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σχολιάσετε το βίντεο οτιδήποτε. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Όμως, βάλτε και το Instagram σας για να μπορώ να σας βρω. Και σε αυτήν εδώ τη φώτο, στο Instagram, αφήστε και εδώ πέρα ένα σχόλιο. Ένας νικητής από εδώ, ένας νικητής από εδώ. Θα γίνει η κλήρωση live στις 20 Σεπτεμβρίου. Θα επικοινωνήσω μαζί σας να μου πείτε θέλει συμπληρώματα ή ρούχα. Ξέρεις να πω το giveaway είναι από την αγαπημένη μας εταιρεία MyProtein, ε? Link και κωδικό στην περιγραφή. Ό,τι και να θέλεις, το έχουμε για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο μαζί. Συνεχίζουμε. Τα καλύτερα gains τώρα έρχονται.